Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, και πάσω συγχωριότατε αρχινοδέτη πατέρα Επιφάνη, εκλεκτέ το συγκεκριμένο υπογραφητή της σημερινής συνάξεώς μας, με την ευχή και ευλογία του Σεβασμιωτάτου και την ευκαιρία της έναρξης τον κύκλο μελέτης της Αγίας Γραφής στις ενορίες της Αρχιερατείας Ευρωπαίας. Έχουμε σήμερα μία εκδήλωση, μία ομιλία, μία διάλεξη από έναν ιερικό της Μητροπόλεως μας, ο οποίος είναι και προϊστάμενος στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος στη Φλόρινα. Ο πατέρα Επιφάνιο Χατζηγιάννη, ο οποίος για πολλά χρόνια διακόνησε κοντά στον πρώην Μητροπολίτη μας, τον πατέρα Αυγουστίνο, από λαϊκός ακόμα, θα τον θυμάστε, ερχόταν εδώ, στις φορές ερχόταν ο γέροντας και έψερνε στον ψαλτήρι, χρημάτισε και διευθυντής στο υποτροφείο του Εκκλησιαστικού Σχολείου στη Φλόρινα και καθηγητής φυσικός, και μετά ιερώθηκε και τώρα είναι στην Ιερατική Δύναμη της Μητροπόλεως μας. Σήμερα λοιπόν τον καλέσαμε εδώ για να μας αναπτύξει ένα θέμα, τον τίτλο του οποίου τον βλέπετε στην οθόνη, «Ο Θεός μέσα στο σύμπαν». Ο σύγχρονος άνθρωπος ψάχνει να βρει λίγο τον εαυτό του. Και σε αυτό το ψάξιμο έχασε τον δρόμο. Και μάλιστα έχασε τον δρόμο της αναζήτησης προς τον Θεό. Γιατί? Γιατί θεώρησε ότι Θεός είναι ο ίδιος. Μπερδεύτηκε από αυτά που ο Θεός ίδιος του χάρισε, τα επιτεύγματα. Βλέπετε που έχει φτάσει η τεχνολογία, που έχουν φτάσει οι επιστήμες και ο άνθρωπος θεώρησε ότι αυτός είναι ο Θεός, γιατί μπορεί να κόψει και να ράψει ό,τι θέλει μέσα στα εργαστήρια. Ιδιαίτερα στα εργαστήρια της γενετικής μηχανικής, όπου εκεί κατασκευάζεται τον άνθρωπο όπως θέλει. Ο Θεός όμως φαίνεται παντού. Έχουμε την αποκάλυψη από τη Γραφή, την οποία μελετούμε, και με τις συνάξεις που κάνουμε, και ο καθένας μόνος και με τα κατηχητικά και από το διαδίκτυο, αλλά έχουμε και την αποκάλυψη του Θεού μέσα από την φύση, όπου εκεί μυριζόμαστε την παρουσία του Θεού, δεν την αποδεικνύουμε, δεν χρειάζεται απόρριψη, αλλά μυριζόμαστε την αγάπη και την αρχοντιά που έχει ο Θεός. Είναι σαν να μας φιλοξενεί κάποιος σε ένα σπίτι και να μας δώσει το κλειδί και μόλις ανοίξουμε την πόρτα, βλέπουμε ότι το ψυγείο είναι γεμάτο. Βλέπουμε ότι το σπίτι είναι καθαρό και αρωματισμένο. Έχει ρούχα, έχει κουβέρτες, έχει σεντόνια, έχει υποδήματα, έχει χρήματα για να βγούμε έξω και να κάνουμε τις δουλειές μας. Αυτό δεν θα το δούμε ποτέ. Μόνο το κλειδί μας άρεσε και έφυγε. Υποψιαζόμαστε όμως ότι είναι κάποιος που μας αγαπάει πολύ. Αυτή την υποψία σήμερα θα μας ενισχύσει ο πατήρ Επιφάνιος με τη διάλεξή του και ευχόμαστε ο Θεός να του δίνει δύναμη και κουράγιο να διακονεί από όποιο πόστο κι αν τον καλέσει ο Θεός. Πάτερ Επιφάνη, χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας και να λάβετε το λόγο. Χαίρομαι και συγκινούμαι κατά τον χρόνο
γιατί σε αυτό το κτίριο, όπως είπε και ο προηγούμενος ο πατήρ Αγουστίνος, για 20 χρόνια, όταν συνόδευα τον ευχαριστώ τον πολίτη τον πατέρα Αγουστίνο, ερχόμουν και εγώ μαζί του, όσες φορές ερχόταν στην Ευρωπαία για να λειτουργήσει και να μιλήσει, ερχόμασταν από το Σαββάτο το απόγευμα και μέναμε εδώ στο επισκοπείο. Μετά από τόσα χρόνια λοιπόν ξαναέρχονται και διότι το σύμπερ χαρά και η συγκίνησή μου. Όπως ακούσατε, το θέμα της παρουσιάσεως αυτής της συζήτησης είναι ο Θεός στο σύμπαν. Ένα από τα ανάρχια και μεγαλύτερα ερωτήματα, υπαρξιακά ερωτήματα που απασχόλησαν τον άνθρωπο, είναι αν πέρα από αυτόν τον κόσμο, τον απέραντο κόσμο που βλέπουμε γύρω μας, αν υπάρχει κάτι άλλο, ένας άλλος κόσμος. Και ακόμα πιο συγκεκριμένα, αν υπάρχει Θεός. Αλλά θα πει κάποιος πώς μπορώ να δω τον Θεό. Ο Θεός εξ ορισμού είναι αόρατος, είναι αναφής, είναι υπερούσιος και ο άνθρωπος είναι αδύνατο να δει τον Θεό με τα μάτια του, να τον αισθανθεί με τις αισθήσεις του, να τον ακούσει, να τον συναφήσει. Όμως ο Θεός βρήκε έναν τρόπο για να μας παρουσιάσει την ύπαρξή του. Και αυτός ο τρόπος που βρήκε ο Θεός είναι αυτό το απέραντο σύμπαν το οποίο βλέπουμε γύρω μας. Το τέλειο ως προς την λειτουργία, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, το υπέροχο ως προς την ομορφιά, όπως βλέπετε από τις εικόνες, αυτό το σύμπαν λοιπόν μαρτυρεί την ύπαρξη του Δημιουργού Θεού. Και όμως, πίσω από κάθε ζωγραφικό πίνακα υπάρχει ο ζωγράφος που τον ζωγράφησε, όπως βλέπετε εδώ. Πίσω από κάθε άγαλμα υπάρχει ο λήπτης, ο οποίος το σκάλισε και το κατασκεύασε. Και πίσω από κάθε ρολόι υπάρχει ο ρολοποιός, ο οποίος το δημιούργησε, το έφτιαξε. Έτσι και πίσω από τον απέραντο αυτόν τον κόσμο, τον τόσο ποικιλόμορφο και πολύπλοκο και υπέροχο, πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε κάποιος που τον δημιούργησε. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος, δηλαδή το κάθε σπίτι δημιουργείται από κάποιον οικοδόμο, από κάποιο χτίστη, ο δε τα πάντα κατασκευάζει Θεός. Και αυτό το απέραντο σπίτι, το οικοδόμημα, το υπέροχο που λέγεται σύμπαν, το κατασκεύασε ο Θεός. Ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός, λέει ότι όλα μιλούν για τον Θεό. Τα πάντα που βλέπουμε γύρω μας μιλούν για τον Θεό. Εκεί όμως που βλέπει κανείς περισσότερο την παρουσία του Θεού και την αισθάνεται και την ψηλαφή μπορούμε να πούμε, είναι ο έραστος ουρανός. Ας δούμε μερικά απλά πράγματα για τον ουρανό που μας περιβάλλει. Καταρχήν, το πρώτο που μας καταπλήττει είναι ο αριθμός των αστεριών. Όπως λένε οι επιστήμονες, με γυμνό μάτι ή ένα καλό μάτι μπορεί να μετρήσει μέχρι 5.000 άστρα στον ουρανό. Αν όμως στρέψουμε ένα τηλεσκόπιο ισχυρό προς τον ουρανό, σαν αυτό που έχουμε στις κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως μας στην πρώτη Φλωρίνη, θα δούμε εκατομμύρια άστρα, αναρρύθμιτα. Τα αστέρια στον ουρανό βρίσκονται σε ομάδες που ονομάζονται γαλαξίες. Όπως εμείς οι άνθρωποι εδώ στη Γη δεν κατοικούμε σκορπισμένοι, μεμονωμένοι, αλλά είμαστε σε ομάδες, στα χωριά, τις πόλεις, τις πολιτείες. Έτσι και στον ουρανό υπάρχουν οι γαλαξίες που αποτελούνται από 100 έως 200 δισεκατομμύρια άστρα ο κάθε γαλαξίας. Η Γη μας ανήκει σε ένα γαλαξία, στον γαλαξία μας. Και μέσα στο σύμπαν υπάρχουν περίπου, όπως λένε οι επιστήμονες σήμερα, 1 τρισεκατομμύριο τέτοιες γαλαξίες. Φανταστείτε λοιπόν 1 τρισεκατομμύριο γαλαξίες με 100 με 200 δισεκατομμύρια από κάθε γαλαξία, πόσα δισεκατομμύρια, 5 δισεκατομμύρια είναι τα άστρα του ουρανού. Είναι πράγματι αναλύτητα. Το δεύτερο που χαρακτηρίζει τον
είναι οι τεράστιες αποστάσεις, οι αχανείς αποστάσεις που χωρίζουν τα άστρα μεταξύ τους. Ο ήλιος αποδεικνύει, ο ήλιος είναι, ξέρετε, το αστέρι μας. Όλα τα άστρα του ουρανού είναι ήλιοι σαν τον δικό μας τον ήλιο. Απλώς επειδή βρίσκονται πολύ μακριά, γι' αυτό φαίνονται τόσο μικροί. Αν τον ήλιο μας τον πηγαίναμε σε τέτοια απόσταση, αμφιβάλλω να τον βλέπαμε με γυμνό μάτι, θα χρειαζόταν τηλεσκόπιο να τον δούμε. Ο ήλιος λοιπόν είναι το πιο κοντινό αστέρι σε εμάς. Και απέχει, όπως λένε οι επιστήμονες, 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Για να το καταλάβουμε πιο απλά, αν υπήρχε ένα αεροπλάνο να ταξιδέψει από την εκεί προς τον ήλιο, θα χρειαζόταν να ταξίδευε 20 χρόνια μέρα νύχτα για να φτάσει στον ήλιο. Το αμέσως επόμενο αστέρι μετά από τον ήλιο, το πιο κοντινό σε εμάς μετά από τον ήλιο, είναι το Άλφα του Κεντάβρου, όπως λέγεται, το οποίο απέχει 4 χρόνια φωτός, 4 έτη φωτός. Δηλαδή, το φως, το οποίο τρέχει με την ασύλληπτη ταχύτητα των 300.000 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο, το φως μας σε ένα δευτερόλεπτο κάνει το γύρο της γης 70 φορές. Σε ένα δευτερόλεπτο τρέχει τόσο γρήγορα που κάνει το γύρο της γης 70 φορές. Το φως λοιπόν με την ταχύτητά του, για να φτάσει από τη γη στον Άλφα του Κεντάβρου, χρειάζεται 4 χρόνια να ταξιδέψει. Αν θέλετε να το αντιστοιχίσουμε με το αεροπλάνο, αν υπήρχε ένα αεροπλάνο που θα έκανε αυτή τη διαδρομή, θα χρειαζόταν 6 εκατομμύρια χρόνια το αεροπλάνο αυτό για να πάει. Που στο πιο κοντινό αστέρι σε εμάς. Φανταστείτε λοιπόν τα άλλα αστέρια πόσο μακριά βρίσκονται. Αυτό απέχει 4 έτη φωτός. Ο γαλαξία μας είναι αυτός που βλέπετε. Είναι μια απεικόνηση γαλαξία και η διάμετρος του είναι 100.000 έτη φωτός. Δηλαδή, για να φτάσει μια ακτίνα, όπως βλέπετε το μέρος, από τη μία άκρη ως την άλλη του γαλαξία, πρέπει να τρέχει, αδελφοί μου, 100.000 χρόνια για να φτάσει από τη μία άκρη στην άλλη άκρη. Φανταστείτε τι τεράστια απόσταση έχει ο γαλαξίας μας. Το τρίτο καταπληκτικό μέσα στο σύμπαν είναι τα μεγέθη των αστεριών. Όπως βλέπετε εδώ, βλέπουμε ένα μέρος του μεταλλικού μας συστήματος, σε ένα κομμάτι από τον ήλιο. Φανταστείτε το να κάνει ένα ολόκληρο κύκλο. Πιο κοντά στον ήλιο είναι ο Ερμής, μετά είναι η Αφροδίτη, μετά είναι η Γη. Αυτή είναι η δύο πλανήτες μας. Βλέπετε σε σύγκριση με τον ήλιο, να το κάνουμε ακόμα πιο καταληκτό. Προσέξτε αυτό το σχήμα εδώ. Αν υποθέσουμε ότι αυτός είναι ο ήλιος, η Γη μας είναι αυτή η κοκκίνα που βλέπετε εκεί κοντά στον ήλιο. Αν το ήλιο μας ήταν ένα μορφοκάλι, η Γη μας θα ήταν ένας κόκκος άμμο. Βλέπετε τώρα που είναι η Ελλάδα, που είναι εκεί το Δημαίδα, που είναι το σπίτι μας, που είμαστε εμείς. Τίποτα χρειάζεται μικροσκόπια να δει κανείς. Αλλά ο ήλιος μας, όσο μεγάλος και αν φαίνεται σε σχέση με τη Γη, δεν είναι το μεγαλύτερο αστέρι. Υπάρχουν αστέρια πιο μεγάλα από τον ήλιο. Εδώ βλέπουμε τον Αρκτούρο, που είναι αστέρι που φαίνεται εύκολα στον ουρανό, πόσο μεγαλύτερο είναι από τον ήλιο. Αν αυτός είναι ο ήλιος, αυτός είναι ο Αρκτούρος. Πολύ πιο μεγάλος. Αλλά και ο Αρκτούρος και αυτός δεν είναι από τα μεγαλύτερα άστρα. Υπάρχει εδώ ο Αντάρης. Ο Αρκτούρος είναι αυτός εδώ. Αυτός εδώ και αυτός εδώ. Κοντά στον Αντάρη είναι και αυτός ένας νάνος. Φανταστείτε λοιπόν στις τεράστια μεγέθη των αστέρων. Ακόμα και όταν πιο καταπληκτικές είναι οι κινήσεις των αστεριών. Τίποτα δεν υπάρχει ακίνητο μέσα στο σύμπαν. Όλα κινούνται. Όλα. Πρώτα απ' όλα η Γη μας, μαζί με τους άλλους πλανήτες, κινούνται γύρω από τον ήλιο, όπως βλέπετε εδώ στο σχήμα. Συγκεκριμένα, η Γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο με ταχύτητα 110.000 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή τη στιγμή, με άλλα λόγια, είμαστε σε ένα διαστημόπλιο που έχει 6 με 7 δισεκατομμύρια επιβάτες, που είναι η Γη μας δηλαδή, και ταξιδεύουμε μέσα στο αχανές σύμπαν. Και ταξιδεύουμε μια ταχύτητα 110.000 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή θα λέγαμε περίπου 1.000 φορές από ό,τι τρέχει ένα αυτοκίνητο. Αν το αυτοκίνητο τρέχει 100 χιλιόμετρα την ώρα, εδώ είναι 100.000 χιλιόμετρα την ώρα. Με αυτή την ταχύτητα κινούμαστε αυτή τη στιγμή και δεν το καταλαβαίνουμε. Τις κινήσεις των πλανητών γύρω από τον ήλιο τις έχει μελετήσει ένας μεγάλος επιστήμονας, μαθηματικός και αστρονόμος, ο Ιωάννης Κέπλερ, ο οποίος ανακάλυψε και τους νόμους της κινήσεως των πλανητών.
Δεν θέλω να σας κουράσω σε κανένα σχολείο που πρέπει να εξηγήσουμε, ας τους προσπεράσουμε. Πάντως είναι καταπληκτική αυτή η τρεις νόμη που έφερε και για την εποχή του θεωρείται μεγάλο επίτευγμα η ανακάλυψη των τριών νόμων. Αυτά και μόνο που είπαμε δείχνουν ότι υπάρχει μέσα στο σύμπαν ένας ουράνιος τροχονόμος. Κάποιο αόρατο χέρι, ένας πάνσοφος νους, ο οποίος κατευθύνει όλα αυτά να κινούνται με απόλυτη ακρίβεια σε καθορισμένες προοικίες στον ακριβή χρόνο. Αλλά το πιο καταπληκτικό, αγαπητοί μου, από όλα που σας είπα μέχρι τώρα, είναι μια μυστηριώδης δύναμη που κυριαρχεί μέσα στο σύμπαν, αόρατη δύναμη και μέχρι στιγμής ανεξήγητη στην επιστήμη. Δεν μπόρεσε η επιστήμη ακόμα να ερμηνεύσει, βέβαια και τα άλλα φαινόμενα και τις άλλες δυνάμεις, αλλά τουλάχιστον εκείνες μπόρεσε να τις εντάξει και να τις ομαδοποιήσει. Είναι η βαρύτητα, η παγκόσμια έξοδο του τέλειου. Αυτή την βαρύτητα την ανακάλυψε ο μεγαλύτερος νους που πέρασε ίσως από τη γη μας, ο πατέρας της φυσικής, ο Ισαάκ Νεύτων. Ο Ισαάκ Νεύτων ήταν άγιος επιστήμονας, μεγαλοφυΐα όπως και προσεκτοφυΐα, για να καταλάβετε τι δυνατό μυαλό ήταν ο Νεύτωνας, όταν πήγε φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, ο Νεύτων, είχε ένα καθηγητή που το λέγανε Παύλο, και αυτός μεγάλος φυσικός, και τόσο πολύ τον θαύμασε ο καθηγητής του, που έγινε ένα γεγονός που δεν ξανασυνέβη πιστεύω στην ιστορία. Παραιτήθηκε ο καθηγητής για να παραδώσει την έδρα του στο φοιτητή του, γιατί αναγνώρισε την υπεροχή του. Τόσο μεγάλη η διάνοια του Νεύτωνα. Τώρα τι να θαυμάσει κανείς, τη μεγαλοφυΐα του Νεύτωνα ή την ταπείνωση του Παύλου. Αυτό λοιπόν ο Νεύτωνας ήταν, πρέπει να το πω και αυτό, να κάνω μια υποσημείωση, ότι ήταν βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος ο Νεύτωνας. Το λέω αυτό γιατί πολλοί λένε ότι οι επιστήμονες σήμερα δεν πιστεύουν στον Θεό. Είναι άθεοι, άπιστοι κλπ. Λάθος μεγάλο. Οι μεγαλύτεροι επιστήμονες όλων των αιώνων ήταν πιστοί άνθρωποι και μάλιστα βαθιά θρησκευόμενοι άνθρωποι. Ο Νεύτωνας, όταν έλεγε τη λέξη Θεός, συμφωνόταν όρθιος. Θεωρούσε ασέβεια να κάθεται και να λέει τη λέξη Θεός. Και αργότερα, όταν τελείωσε την υπηρεσία του στο Πανεπιστήμιο, αποσύρθηκε σε ένα απρόκτημα που είχε εκεί στην Αγγλία και ασχολήθηκε με τη μελέτη της Αγίας Γραφής και μάλιστα έγραψε υπομνήματα ερμηνευτικά στον προφήτη Δανιήλ και σε άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Να σκεφτείτε ότι τα θεολογικά έργα του Νεύτωνα κατέχουν περισσότερο όγκο από ότι τα φυσικά έργα που έγραψε. Αυτά σε μια υποσημείωση για να δείτε ότι είναι λάθος αυτό που ακούμε, ότι η επιστήμη και οι επιστήμονες είναι αντίθετοι με την πίστη στον Θεό. Υπάρχουν βέβαια και επιστήμονες που δεν πιστεύουν. Αυτό είναι προσωπικό θέμα του καθενός. Η επιστήμη, θα λέγαμε, είναι άθρωπη και άοσμη. Σου δίνει έναν δρόμο και αν θέλεις τον εξηγείς με την θεία, ας το πούμε, παρέμβαση, αν θέλεις τον εξηγείς ελιστικά. Αλλά σου έδωσε και μυαλό ο Θεός για να δεις ποιο είναι το σωστό από τα δύο. Κοντά στα άλλα, ο Νεύτωνας ήταν και ελληνιστής, για κοιτάξτε, διακρίνεται. Αυτό είναι ένα χειρόγραφο με γράμματα δικά του, έτσι, αυτό που βλέπετε εδώ. Μήπως διακρίνεται τη γράμματα εδώ, τη γλώσσα είναι αυτή. Ελληνικότατα. Έγινε, μήκε το γένος, μήκε το είδος, αυτό το έγινε στην Ιταλία. Έγραφε ελληνικά και μάλιστα με πολυτονικό και με υπογραμμένες. Λοιπόν, αυτός ο Νεύτωνας λοιπόν, όπως λέει η ιστορία, καθόταν κάτω από μια μηλιά, είδε ένα μήλο να πέφτει και είπε γιατί αυτό το μήλο να πέφτει προς τα κάτω. Κάποια δύναμη του τραβάει. Αυτή τη δύναμη είχε την έμπνευση ο Νεύτωνας να την γενικεύσει σε όλο το σύμπαν. Ότι αυτή η δύναμη δεν είναι μόνο για τη γη, δεν τραβάει μόνο στη γη αντικείμενα, αλλά επεκτείνεται παντού σε όλο το σύμπαν. Γι' αυτό και ονομάστηκε παγκόσμια άξη. Εδώ είναι η εξίσωση ο τύπος ο οποίος μας δίνει την δύναμη αυτή. Λέει λοιπόν ο Νεύτωνας, σαν το βιβλίο που έγραψε, αυτό που τον έκανε διάσημο, το Τρισίδια. Ο μεγαλοπρεπής δεσμός που συνδέει τα άστρα μεταξύ τους είναι δυνατό να προέρχεται μόνο από την σοφία και την βούληση ενός όντως ισχυρού και λογικού. Και αυτό το ονομάζουμε Κύριο και Θεό Παντοδύναμο. Ομολογεί η πίστη του λοιπόν, χωρίς να διστάσει, χωρίς να γραφεί όπως μπορεί να ακόμα δυστυχώς. Αφού είδαμε, σκιαγραφήσαμε κάποιους μερικά στοιχεία από το σύμπαν, είδαμε, αν θυμάστε,
τον αριθμό των αστεριών, τις αποστάσεις των αστεριών, τις κινήσεις των αστεριών, είδαμε την βαρύτητα και τα μεγέθη, και τώρα ερχόμαστε στο δικό μας αστέρι, στον ήλιο. Ο ήλιος, όπως τον γνωρίζουμε, είναι το άστρο που μας φωτίζει, μας θερμαίνει και μας ζωγονεί. Είναι η πηγή της ζωής στο πλανήτη μας. Χωρίς το ήλιο δεν θα υπήρχε ζωή. Μερικά στοιχεία, ο ήλιος απέχει από την γη 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα, όπως είπαμε προηγουμένως. Είναι 1.300.000 φορές μεγαλύτερος από την γη και η θερμοκρασία του στην επιφάνεια είναι 6.000 βαθμοί Κελσίου. Αν όμως προχωρήσουμε προς το κέντρο ή προς την καρδιά του ήλιου, στον πυρήνα, όπως λέμε, εδώ η θερμοκρασία φτάνει τους 15 εκατομμύρια βαθμούς. Ένα μεγάλο πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχόλησε την αστροφυσική, είναι τι καίνε η τάστα και συγκεκριμένα ο ήλιος. Γιατί, πού βρίσκει αυτή τη θερμότητα, την τεράστια ο ήλιος και εκπέμπει συνεχώς θερμότητα και θερμοβολία και φως κτλ. Τι και ξύλα και κάρβουνο, βενζίνη, πετρέλαιο. Τελικά ανακάλυψαν οι επιστήμονες ότι δεν είναι χημική ενέργεια, δεν είναι καύση δηλαδή, αλλά είναι πυρηνική ενέργεια. Γίνεται κάτι σαν και αυτό που γίνεται στην ατομική βόμβα, θα λέγαμε. Μια πυρηνική αντίδραση, η οποία σχηματικά φαίνεται στο σχήμα αυτό, για αυτούς που γνωρίζουν, 4 άτομα υδρογόνου ενώνονται και με αλλιβάλλοντες αντιδράσεις στο τέλος παράγουν αυτό το στοιχείο που λέγεται ήλιον και πήρε το όνομά του τον ήλιο και μαζί σε όλη αυτή τη διαδικασία βλέπετε και αυτά τα ζιγ-ζακ. Αυτά τα ζιγ-ζακ είναι οι αφήνες που έρχονται σε εμάς. Είναι το φως του ήλιου που έρχεται σε εμάς και μας φωτίζει, μας ζεσταίνει και μας προσωπεί. Ένα άλλο θαυμαστό έτσι επόρισμα της αστροφυσικής είναι ότι στον ήλιο υπάρχει μια θαυμαστή ισορροπία. Υπάρχουν δύο αντίθετες δυνάμεις. Είναι αφενός με αυτές που συμβολίζονται με κόκκινο, οι φυγόκεντρες δυνάμεις. Είναι οι δυνάμεις που προέρχονται από την έκρηξη. Γιατί όταν γίνεται μια έκρηξη, δημιουργούνται δυνάμεις από στιγές που θέλουν να εκτονώσουν και να διαλύσουν τον ήλιο. Και πράγματι, αν υπήρχαν μόνο αυτές οι δυνάμεις, ο ήλιος μέσα σε μερικά λεπτά θα είχε διαλυθεί. Όπως μια ατομική βόμβα κρατάει μερικά δευτερόλεπτα και διαλύεται, έτσι θα διαλύεται και ο ήλιος μας. Όμως υπάρχει μια άλλη δυναμή, εξίσου δυναμή, η οποία συγκρατεί τον ήλιο να μην σκάσει, θα λέγαμε. Και αυτή είναι η βαρύτητα, αυτή που είναι με πράσινο χρώμα. Αυτή είναι ευθυντική δυναμή, κεντρομόνος. Για μια είναι φυγόκεντρος, η άλλη είναι κεντρομόνος. Αυτές οι δύο δυνάμεις κάποια στιγμή ισορροπούν και κρατιέται σταθερός ο ήλιος και δεν εκρήγεται. Μένει στην κατάσταση που βρίσκεται αιώνες τώρα. Οι επιστήμονες λένε τους υπολογισμούς τους ότι ο ήλιος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, ο ήλιος βρίσκεται εδώ και 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Και όπως υπολογίζουν με φυσικά, με φυσικές τέλος πάντων εκακόλουθα, θα καίει με τον ίδιο τρόπο άλλα τόσα χρόνια για να γίνει στη συνέχεια ένα ερυθρό γίγαντα. Βέβαια, το τέλος του κόσμου, εμείς πιστεύω, θα αυτή είναι και φυσικό τρόπο, αλλά οι επιστήμονες κάνουν και αυτοί τους υπολογισμούς τους. Για να δούμε μερικά από τα σπουδαία αποτελέσματα, τα ζωγόνα αποτελέσματα του ήλιου. Πρώτα απ' όλα, η θερμότητα που εκπέμπει ο ήλιος εξασφαλίζει ότι εδώ κατάγει η θερμοκρασία για να γίνουν οι βιοχημικές αντιδράσεις. Σε κάθε ζωντανό οργανισμό, όπως και εσείς τους ανθρώπους, γίνονται μέσα μας οι λεγόμενες βιοχημικές αντιδράσεις. Και αυτές είναι χιλιάδες, μπορεί και εκατομμύρια. Για να γίνουν όλα αυτά, χρειάζεται θερμότητα, θερμοκρασία κατάλληλη. Αυτή την θερμοκρασία την εξασφαλίζει ο ήλιος. Αν δεν υπήρχε ο ήλιος, δεν θα μπορούσαν να γίνουν λειτουργίες μέσα στον οργανισμό. Θα ήταν νεκρή η ζωή. Μια από αυτές τις σπουδαίες βιοχημικές αντιδράσεις είναι αυτό που βλέπετε δίπλα σας στον κύκλο του Krebs. Είναι ένα στάδιο της αναπνοής, όπως λέμε στην κυταρική βιολογία, μια από τις μεγαλύτερες καταρτήσεις στον χώρο της βιοχημίας. Εκείνο όμως το οποίο ιδιαίτερα προκαλεί ο ήλιος είναι μια θαυμαστή λειτουργία που χωρίς αυτή δεν θα γίνει κάτι. Θα έχετε ακούσει και από το δημοτικό σχολείο και τα παιδιά γνωρίζουν για τη φωτοσύνθεση, έτσι.
Τι είναι η φωτοσύνθεση? Είναι μια λειτουργία την οποία επιτελούν τα φυτά. Όλα τα φυτά και κάθε τι που έχει πράσινο κάνει φωτοσύνθεση. Τι είναι η φωτοσύνθεση? Ας το δούμε σχηματικά εδώ, όσο πιο απλά μπορούμε. Να το φυτό εδώ. Τι κάνει το φυτό? Παίρνει καταρχήν την ηλιακή ενέργεια, σαν κινητήρια δύναμη. Και παίρνει από το περιβάλλον δύο απλές ουσίες. Πολύ απλές ουσίες. Το ένα είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Το παίρνει από τα φύλλα του διοξείδιου του άνθρακα. Διοξείδιο του άνθρακα υπάρχει άφθονο στην ατμόσφαιρα, είναι αυτό που εκπνέουν, αυτό που βγάζουν. Όταν αναπνέουμε, βγάζουν διοξείδιο του άνθρακα. Και οι μηχανές όταν καίνε, βγάζουν διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι απόβλητο από εμάς, άχρηστο σε εμάς, το φυτό το παίρνει με τα φύλλα του. Παίρνει όμως και κάτι άλλο. Παίρνει από τις ρίζες του το άλλο απλό στοιχείο το γνωστό μας, το νερό. Γι' αυτό και υποδίζουμε τα νερά. Αυτά τα δύο λοιπόν στοιχεία, το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό, μέσα στο φύλλο τα παίρνει το φυτό και με έναν τρόπο που ακόμα η επιστήμη δεν μπόρεσε να εξηγιάσει, είναι 100 στάδια, λένε οι επιστήμονες. Εμείς ξέρουμε την αρχή και το τέλος. Τα ενδιάμεσα στάδια ακόμα δεν τα εξερευνήσαμε. Στο τέλος θα μας δώσει δύο πολύ σπουδαίες ουσίες, απαραίτητες, άκρως απαραίτητες για τη ζωή μας. Η μία είναι το οξυγόνο, το λέμε όλοι μας ότι τα δέντρα παράγουν το οξυγόνο, τα δάση και τα. Το ένα λοιπόν είναι το οξυγόνο, που είναι απαραίτητο για να γίνονται οι καύσεις μέσα μας και να γίνει η κίνηση. Και το άλλο είναι η γλυκόζη, την οποία κρατάει την γλυκόζη το φυτό. Τι την κάνει την γλυκόζη? Η γλυκόζη, θα έχετε ακούσει αυτή τη λέξη, όσοι έχουν αυτή την κακή αρρώστια που λέγεται διαβήτης, θα έχουν ακούσει πολλές φορές αυτή τη λέξη. Αυτή η γλυκόζη είναι η πρώτη ύλη, είναι η βασική χημική ουσία από την οποία παράγονται όλες οι άλλες τροφές του ανθρώπου. Αυτή τη γλυκόζη, η μηλιά, θα την κάνει μήλο. Αυτή τη γλυκόζη, η πορτοκαλιά, θα την κάνει πορτοκάλι. Αυτή τη γλυκόζη, η ρογανικιά θα την κάνει ρογάκινο, η φυλακιά κάλλη και ούτω καθεξής. Και στο τέλος, βλέπετε εδώ τα δάση, τα τροπικά δάση, αυτή είναι η χημική αντίθεση του συνθέσεως, διοξείδιο του άνθρακα, μαζί με το νερό, τα παίρνει αυτά και μας δίνει τη γλυκόζη, να η γλυκόζη, είναι η υδατάνθρακα και το οξυγόνο. Και για να μην σας κουράζω με χημεία, να τα αποτελέσματα της φωτοσυνθέσεως. Τα ωραία αυτά και επιλεκτά φρούτα, οι τροφές που μας δίνει ο Θεός, του δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άφθονα ακόμα στο τραπέζι μας, είναι αποτελέσματα αυτού του λεγόμενου φυσικού ζαχαροπλαστείου. Γιατί το κάθε δέντρο είναι ένα ζαχαροπλαστείο που φτιάχνει ωραιότατα γλυκά. Και αυτά είναι οι καρποί του. Και τα φτιάχνει με την γλυκόζη. Για να γίνει όμως η γλυκόζη, χρειάζεται ο ήλιος, η ηλιακή ενέργεια. Αυτό και λέγεται φωτοσύνθεση ακριβώς. Και αυτά όλα αποτελέσματα της φωτοσυνθέσεως. Μια άλλη πολύ σημαντική χρησιμότητα του ήλιου είναι ο κύκλος του νερού. Όπως ξέρετε, το νερό είναι ένα από τα πιο απαραίτητα στοιχεία της ζωής. Χωρίς νερό δεν μπορεί να ζήσει ούτε ο άνθρωπος ούτε καμιά από τη ζωή. Αυτό όμως το νερό βρίσκεται αποθηκευμένο σε μεγάλες αποθήκες που λέγονται θάλασσες, που λέγονται ποτάμια, που λέγονται λίμνες. Θα πρέπει αυτό το νερό να βρεθεί ένας τρόπος να μεταφερθεί και στην υπηρετική χώρα, στην ευρωχώρα. Γίνεται αυτό που μου πολύ μας ξέρετε. Με τη βοήθεια του ήλιου εξαρτίζονται από τις θάλασσες τεράστιες ποσότητες νερού, γίνονται υγρατοί. Λέει η υπολογίστρια επιστήμονα ότι κάθε χρόνο εξαρτίζονται από τις θάλασσες 400 δισεκατομμύρια τόνοι νερού, οι οποίοι γίνονται αντιγραφή. Στη συνέχεια, με τους ανέμους, μεταφέρονται στον υπόλοιπο εσωτερικό χώρο και στη συνέχεια γίνεται η αντίθετη διαδικασία. Γίνεται η συμπίκνωση του νερού και πέφτει η προσοχή, πέφτει ο σκαλάζι, πέφτει ο σιόλιο. Και φωτίζεται όλη η γη. Δηλαδή, βρέθηκε τρόπος τώρα το νερό της θάλασσας να το κουβαλήσουμε και μάλιστα αφαλατωμένο και να φωτίζεται όλη η γη, όπως η βροχή που περιμένουμε να μας δέξει τώρα. Και αυτό οφείλεται πάλι στον ήλιο. Ακόμα ο ήλιος λειτουργεί τους ανέμους και αυτή είναι απαραίτητη για να κάνουν ανάδοση του μέσα στην ατμόσφαιρα. Επομένως ο ήλιος, συμπέρασμα, είτε άμεσα είτε έμεσα, είναι η πηγή της ενέργειας στη γη και η πηγή της ζωής γενικά.
Εδώ υπάρχει ένα σχήμα να μεταγραφήσουμε, που λέω ότι από τον ίδιο όλες οι άλλες μορφές ενέργειας ξεκινούν από τον ίδιο. Το αθανέτικο σύμπαν με τον συναγωγή άστρα που είδαμε, με τις αρμονικές κινήσεις που κινούνται όλα αυτά τα άστρα και οι πλανήτες, με την πιστηριώδη αυτή έξι του Νεύτωνα, όλα αυτά μαρτυρούν πως υπάρχει ένας νους που έκανε ένα σχέδιο για να γίνουν αυτά τα πράγματα, ένας σχεδιαστής, ένας αρχιτέκτονας μεγάλος. Αλλά και ο χρόνος και δημιουργός δεν συνέλαβε μόνο το σχέδιο, αλλά και το πραγματοποίησε το σχέδιο. Ο Δαβίδ, σχεδόν 1000 χρόνια από Χριστού, έλεγε το γνωστό μας ότι οι ουρανοί δημιουργούνται δόξα Θεού, ποιήσει περίπτωση αυτού αναγκαίου στα έργα. Ένας μεγάλος γερμανός φιλόσοφος ο Καντ έλεγε ότι δύο πράγματα γεμίζουν την ψυχή μου με θαυμασμό. Ο ένας προς ουρανός που βρίσκεται πάνω και η συνείδηση, ο ίδιος συνειδήσεως που βρίσκεται μέσα. Είναι όμως και τα δύο θαυμαστές φωνές του Θεού που μας κάνουν να πιστεύουμε στην ύπαρξή του. Και ολοκληρώνουμε την ανάγκησή μας, επικεντρώνοντας την προσοχή μας στον πλανήτη μας, στη γη. Ξεκινήσαμε από το σύμπαν, πήγαμε στον ήλιο, τώρα ερχόμαστε στη γη που είναι ο πλανήτης μας, το διαμάντι αυτή της γεωργίας. Όπως είπαμε και προηγουμένως, η γη είναι ο τρίτος πλανήτης μετά από τον Ερμή και την Αφροδίτη. Γυρίζει γύρω από τον εαυτό της σε 24 ώρες, κάνει ένα κύκλο σε 24 ώρες. Η διάμετρος της γης από τη μία ως την άλλη άδεια που τρυπούσαμε, η διάμετρος της είναι 13.000 χιλιόμετρα. Η μάζα της είναι 6-6,5 εκατομμυρία τόνοι, δεν πρέπει να θυμόμαστε αυτά φυσικά. Γυρίζει όμως και γύρω από τον ήλιο, με την ταχύτητα που είπαμε προηγουμένως, 110.000 χιλιόμετρα την ώρα. Με 6 δισεκατομμύρια επιβάτες, που είμαστε όλοι εμείς, σαν διαστημόπλοιο. Και κινείται σταθερά, χωρίς παρεκκλήσεις, σε καθορισμένη ροχιά, χωρίς τραντάματα και θορύβους, και στο καλύτερο αυτοκίνητο να πας, να νιώθεις ότι σε κουνάει. Η γη τώρα κινείται τόσο γρήγορα, χίλιες φορές περισσότερο από το αυτοκίνητο, και δεν αισθανόμαστε ότι κινούμαστε αυτή την ώρα. Και το πιο μεταβλητικό απ' όλα, που αν το συνειδητοποιούσαμε, δεν θα κινούμαστε από το βράδυ από το φόβο μας, είναι ότι δεν στηρίζεται πουθενά η γη. Δεν πατάει πουθενά. Ούτε σε δρόμο, ούτε σε ράδιες, ούτε στη θάλασσα, ούτε στον αέρα, είναι στο κενό, στο τίποτα. Δεν αφήσει στο τίποτα, στο κενό. Και δεν ούτε πέφτουμε, ούτε φεύγουμε, ούτε τίποτα. Και είναι σταθερά. Αυτή την κίνηση της γης στο τίποτα, την οποία οι επιστήμονες πολύ αργότερα την ανακάλυψαν, θυμάστε οι παλαιότεροι, κάποιον άντρα δεν έλεγαν αρχαίο του μάθημα να συγκρατάει στην Κίνα, την πέση, στους ώμους του. Αν ανοίξουμε το βιβλίο του Διό, Παλιάς Διαθήκης, θα δούμε εκεί στο κεφάλαιο 26-27 να γράφει για τον Θεό «Ο κρεμάζων γη επιμενός». Αυτός που στερέωσε δηλαδή τη γη, πού? Στο τίποτα, στο μηδέν, στο κενό. Θαυμαστό γι' αυτό. Είναι γι' αυτό μια, ας πούμε, έλεξη ότι είναι Θεόφιλος και αγιαγραφή, γιατί έχει κάπου, μιλάει και επιστημονικά η αγιαγραφή και λέει μεγάλες αλήθειες. Ακόμα κινείται και γύρω από τον εαυτό της που είχαμε πει, κάνει και άλλες κινήσεις η γη, όπου μια σπούρα κάνει τη μετάπτωση, τη γλώρηση, και θα πρέπει να σας κουράσω. Μερικές θαυμαστές ιδιαιτερότητες της γης. Δεν το θέλω έτσι να προσέξετε περισσότερο. Αυτά που θα πούμε είναι πολύ σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, ακούγεται πολλές φορές ένα ερώτημα. Υπάρχουν εξωτερικοί, ίσως να ρωτήσετε και μετά, εσείς προλαμβάνω την ερώτηση. Υπάρχουν άλλοι νοήμονες ή έστω ζωή, υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες, υπάρχει κάτι το οποίο μας δίνει τέλος πάντων, υπάρχει κάποια ένδειξη για άλλη ζωή. Η Εκκλησία μας, η πίστη μας, δεν το αποκλείει. Μπορεί και να υπάρχει. Και αυτή η δημιουργία του Θεού θα είναι. Δεν έχουμε να πάθουμε τίποτα ή να χάσουμε κάτι αν υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες. Όμως η ίδια η επιστήμη, όσο περνάνε τα χρόνια, ανακαλύπτει και διαπιστώνει ότι μάλλον είναι αδύνατο αυτό να ισχύει. Γιατί η γη μας παρουσιάζει πολλές ιδιότητες, πάρα πολλές ιδιότητες,
που όλες αυτές είναι απαραίτητες για την ύπαρξη ζωής. Μία από αυτές τις ιδιότητες να μην υπάρχει, δεν θα υπήρχε ζωή. Θα προσπαθήσω λοιπόν στη συνέχεια να σας πω μερικές από αυτές τις θαυμαστές ιδιότητες της γης, οι οποίες εξασφαλίζουν τις συνθήκες για την ύπαρξη της ζωής. Πρώτα απ' όλα, όπως είπατε το είπα προηγουμένως, ο ήλιος μας, ο συγκεκριμένος ήλιος, ο δικός μας, γιατί όλα τα άστρα είναι στον ουρανό ήλιο. Όμως δεν είναι όλοι οι ήλιοι του ουρανού κατάλληλοι για ζωή. Ο δικός μας ο ήλιος έχει ένα μέγεθος κατάλληλο, έχει μια σταθερότητα ακτινοβολίας, έχει ένα πνευματικό τύπο όπως λέμε καθορισμένο, το χρώμα της ακτινοβολίας είναι τέτοιο. Και γενικά όλες οι ιδιότητες του ήλιου μας είναι τέτοιες που να ευνοούν την ύπαρξη της ζωής. Άρα αυτομάτως αποκλείουμε δισεκατομμύρια ήλιους και δισεκατομμύρια πλανητικά συστήματα που εκεί αποκλείται να υπάρχει ζωή. Για να υπάρχει ζωή πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος ήλιος, το κατάλληλο αστέρι δηλαδή. Επομένως περιορίζεται η ακτίνα. Δεύτερον, η γη μας βρίσκεται στο ηλιακό σύστημα στη χρυσή απόσταση. Κατάλληλη θερμοκρασία για σχηματισμό με βιοπορείο και ύπαρξη νερού. Δηλαδή, βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Είναι σε μια απόσταση από τον ήλιο που είναι η πιο καλή, η σωστή και η ακριβής. Εκείνος που τη σχεδίασε την έβαλε εκεί που έπρεπε. Όλοι μας καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται να είμαστε επιστήμονες, ότι αν η γη μας ήταν πιο κοντά θα κοιμόμασταν. Θα μας έψηλε η μισθά, θα διακούσουν τα αφήσει θερμοκρασία. Αν διακούσουν τα αφήσει δεν μπορεί να υπάρχει ζωή, τα βιομόρια διαλύονται. Αν ήμασταν πιο μακριά, όπως είναι ο Άρης, θα ήμασταν καταψύχτης. Πάλι δεν θα μπορούσε να υπάρχει ζωή, γιατί πάλι τα βιομόρια δεν μπορούσαν να κινούνται. Είμαστε λοιπόν στην χρυσή απόσταση. Έχουμε το πιο μεγάλο ήλιο, είμαστε και στην κανονική απόσταση. Προχωρούμε. Προσέξτε τώρα, αυτά που λέμε είναι πολύ σημαντικά. Θα τα πω απλά όσο μπορώ για να καταλάβετε. Έχετε δει υδρόγειοσφαίρα στο σχολείο, όταν ήμασταν μαθητές, υπάρχει υδρόγειοσφαίρα, κάνει στην υδρογραφία. Λοιπόν, αν προσέξατε, ο άξονα τη υδρογειοσφαίρα δεν είναι κάτω. Δεν καταπολεμήσει, είναι μια κλίση. Αυτή η κλίση είναι 23 μήνες περίπου. Αυτή η κλίση λοιπόν, το οποίο δεν μας γεμίζει το μάτι, θα λέγαμε, και τι έγινε. Και όμως αυτή η κλίση είναι εκείνη η οποία εξασφαλίζει τις τέσσερις εποχές. Τότε υπάρχει δηλαδή χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο και γίνεται αλληλουχία των εποχών, οφείλεται σε αυτή την γωνία εδώ. Αν η γωνία ήταν μηδέν, αν δηλαδή η γη είχε κατακόρυφο τον άξονα της και εδώ ήταν ήλιος, τότε κάποιες περιοχές εδώ θα είχαν συνέχεια καλοκαίρι. Κάποιες περιοχές θα είχαν συνέχεια χειμώνα και οι άλλες περιοχές θα είχαν μια διάμεση εποχή που δεν θα άλλαζε. Θα είναι σταθερά άνοιξη. Αλλά για να υπάρχει ζωή πρέπει να έρθει χειμώνας να βρέξει. Πρέπει να έρθει άνοιξη να βραστήσουν τα στάδια. Πρέπει μετά να γίνει καλοκαίρι για να οριμάσουν το καθεξή. Να έρθει το φθινόπωρο, να αρχίσουν τις βροχές και το καθεξή. Για να υπάρχει λοιπόν ζωή χρειάζονται τέσσερις εποχές. Και αυτές τις τέσσερις εποχές τις εξασφαλίζει αυτή η γωνία. Οι άλλοι πλανήτες δεν έχουν αυτή τη γωνία. Έχουν άλλες γωνίες που δεν βολεύουν. Άρα η γη μας έχει και αυτή την καλή ιδιότητα. Αυτή η γωνία της εξασφαλίζει ακριβώς αυτό που πρέπει να γίνονται οι τέσσερις εποχές. Προχωράμε παρακάτω. Η γη μας γυρίζει και γύρω από τον εαυτό της και προκαλεί την άλλη γυμνή. Αν γύριζε, κάποιες περιοχές θα είχαν συνέχεια μέρα, εσάι, και άλλες συνέχεια νύχτα, εσάι. Και αυτό παραδείγμα που ξέρω να βοηθήσει στην ύπαρξη ζωής, που πρέπει να έρθει ο ήλιος και να φύγει ο ήλιος. Η μάζα της γης τώρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η γη μας έχει και την κατάλληλη μάζα, εκτός από τα άλλα τα προηγούμενα που είπαμε, έχει επιπλέον και αυτή τη σπουδαία ιδιότητα, ότι έχει μια μάζα, η οποία είναι η μάζα που θα έπρεπε να ήταν. Νους τώρα, έτσι, που το έφτιαξε. Αν ήταν η γη μας πιο μικρή από ό,τι είναι τώρα, δεν θα μπορούσε να συγκρατήσει ατμόσφαιρα. Το ότι υπάρχει αέρας τώρα που αναπνέουμε, οφείλεται στο όχι στην έλξη της γης. Αν πάμε στο φεγγάρι, που όπως βλέπετε εδώ, η έλξη στη σελήνη είναι πολύ μικρότερη, αν κάποιος εδώ ζυγίζει 100 κιλά και πάει στο φεγγάρι να ζυγιστεί, θα ζυγίζει 16 κιλά. Γιατί η βαρύτητα αυτή την ομιλία την είχα κάνει στην Λεμεσό. Ήταν ο Άγιος Λεμεσού με είχε καλέσει
Και καθόταν και την άλλη λοιπόν και στο τέλος λέει από όλα αυτή τη ζωή μου, πατέρα, πάλι μου άρεσε αυτό το πράγμα. Όχι, αν όσο και κάτι θα ζητήσουμε 16 κιλά. Λοιπόν, έχει διασκευή. Αν λοιπόν η γη μας ήταν πιο μικρή από ό,τι είναι, τότε δεν θα υπήρχε ατμόσφαιρα, δεν θα είχαμε αέρα να αναπνεύσουμε, όπως υπάρχει στο Μεγάλη. Στο Μεγάλη δεν υπάρχει αέρας και να πάρουμε αέρα από εδώ, να το πάμε εκεί, δεν θα καθίσει, θα φύγει στο διάστημα, θα δει. Η γη μας λοιπόν είναι η κατάλληλη μάζα που να συγκρατεί ατμόσφαιρα. Υπάρχει όμως και το άλλο φοβερό, αν ήταν πιο μεγάλη, θα πει κάποιος γιατί πιο μεγάλη θα δεν πειράζει. Όχι, θα πείρασε. Αν ήταν πιο μεγάλη από ό,τι είναι τώρα, θα γινόταν ένα άλλο κακό. Πιο κακό. Θα τραβούσε πολύ περισσότερους μετεωρίτες. Έχετε δει το καλοκαίρι συνήθως που πέφτουν κάτι άστρα που λένε είναι μετεωρίτες, είναι τεράστιο πολιτή βράχη. Ένα τέτοιο μετεωρίτη μπορεί να είναι σαν το Λεβαίνο. Φανταστείτε τώρα να πέφτανε βροχή τέτοιου μετεωρίτη στην προσοχή, να σκοτώνονταν άνθρωποι. Αν είχε πιο μεγάλη μάζα, θα τραβούσε περισσότερους τέτοιους μετεωρίτες. Και θα πέφτει συνέχεια και θα σκοτώνει έναν ανθρώπου. Άρα η γη λοιπόν επιλέχθηκε, θα λέγαμε αυτό που την έφτιαξε, την διάλεξε να έχει αυτή τη μάζα και όχι μεγαλύτερη, γιατί θα τραβούσε μετεωρίτε, όχι μικρότερη, γιατί αν ήταν μικρότερη δεν θα έχει ατμόσφαιρα, την διάλεξε να έχει την ακριβή μάζα που να εξασφαλίζει και τα δύο, να έχει ατμόσφαιρα και να έχει και σχετικά με τη διάλεξη. Ακόμα η Σελήνη είναι ο δορυφόρος της γης, όπως ξέρουμε, έτσι. Αυτή η Σελήνη, βέβαια, δεν είναι μόνο για ομορφιά, όπως το Σούριο, μια ωραία πανσέλινο, είναι πανέμορφη η Σελήνη. Ο Θεός δεν είναι κανένα μόνο για να χειρόμαστε την ομορφιά της. Έχει και μια πολύ, πολύ σπουδαία ιδιότητα και χρησιμότητα η Σελήνη. Είναι αυτή που εξασφαλίζει σταθερότητα στον άξονα της γης. Θυμάστε ότι είχαμε πει προηγουμένως μια γωνία 23 μοίρες και ότι αν δεν ήταν αυτή η γωνία δεν θα υπήρχαν 4 εποχές. Με μαθηματικούς και εγώ δεν το ήξερα πάντα από στήνα, με μαθηματικούς τύπους από την γωνία λέω ότι αυτή η γωνία μένει σταθερή χάρη στη σελήνη. Αν δεν υπήρχε σελήνη, αυτή η γωνία θα άλλαζε. Θα γινόταν 40, θα γινόταν 80, θα γινόταν 10. Αλλά αυτή η αλλαγή όμως θα επηρέαζε την διαδοχή των εποχών. Δεν θα είχαμε την σωστή αλλαγή των εποχών. Αυτό ότι είναι σταθερή αυτή η γωνία 23 μοίρες, εδώ και εκατομμύρια χρόνια θα λέγαμε, οφείλεται στην ύπαρξη της Σελήνης. Άρα λοιπόν το φεγγάρι δεν είναι μόνο η ομορφιά, θα λέγαμε, είναι και το επιπλέον γιατί μας εξασφαλίζει σταθερότητα στον άξονα της γης του τέστη, σταθερότητα στην αλλαγή των εποχών. Άλλοι πλανήτες δεν έχουν σελήνη. Οι αν έχουν σελήνη όπως ο Άρης που έχει δύο φεγγάρια, είναι πολύ μικρότερες από τη δική μας και γι' αυτό και ο άξονας του Άρη κάνει μια χαοτική όπως λέμε κίνηση. Αλλάζει. Ενώ τη γη θα είναι σταθερή. Βλέπετε, η γη έχει αυτές τις ιδιότητες. Πόσο πάμε, περιορίζουμε την ακτίνα, ας πούμε, της υπάρξεως εξωγήινων μόνο. Ακόμα δεν είναι η γωνία αυτή που σας είπα. Δημιουργεί όμως και τις παλίρειες η γη, η σελήνη, όπως τα ξέρετε, αυτό το κάθε 12 ώρες που ανεβοκατεβαίνει στάθμη της θάλασσας, οφείλεται κυρίως στη σελήνη. Και αυτό το ανεκοκατέβασμα είναι εκείνο το οποίο αναδεύει όπως λέμε το νερό της θάλασσας, το ανακατεύει για να μην μουχλιάσει, να μην χαλάσει. Φοβερό και αυτό. Φοβερό. Όλα λοιπόν έχουν ένα σχέδιο μέσα του, μια αρχιτεκτονική, μια σοφία όντως. Ένας που έχει καθαρό μυαλό και να μην πιστεύει στον Θεό, θα λέει καθένα, μα υπάρχει ένα σχέδιο σε αυτά, δεν είναι τυχαία. Προσέξτε τώρα και το υπόλοιπο που είναι ακόμα πιο δραστικό. Αυτό είναι το πάτημα των ίδιων. Φανταστείτε να κάνει ένα τύπο τεράστιο το γύρο. Ο Ερμής, μετά ποια είπαμε, Αφροδίτη και μετά η γη μας. Μετά η γη είναι ο Άρης και μετά από τη γη ακολουθούν δύο μεγάλοι πλανήτες. Αυτός είναι ο Θεοδίας και αυτός είναι ο Χρόνος. Αυτοί οι δύο πλανήτες, όπως βλέπετε, βρίσκονται προς την έξω μεριά της. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι δύο πλανήτες, οι οποίοι έχουν πολύ πιο μεγάλη βαρύτητα από τη γη, εννοείται έτσι, αυτή είναι πιο μεγάλη, η βαρύτητα τους είναι τεράστια. Γύρω εδώ στο περιβάλλον, μέσα στο ηλεκτρικό μας σύστημα, πέφτουν, όπως σας είπα και προηγουμένως, οι μετεωρίτες, τεράστιοι βράχοι. Όταν λοιπόν περνάνε με μετεωρίτη σαν εδώ, για πετε μου, πού θα προτιμήσουν να πάνε, εδώ στην γη που έχει μικρή βαρύτητα ή εδώ στους πλανήτες που έχουν μεγάλη βαρύτητα?
Ασφαλώς θα πάνε οι περισσότεροι, το 90, το 99% θα λέγαμε, θα τους τραβήξουν και θα τους απορροφήσουν αυτοί οι δύο μεγάλοι μερίδες που δεν έχουν πρόβλημα να τραβάνε οι μερίδες, δεν έχουν ζωή εκεί πέρα. Άρα λοιπόν, αυτοί οι δύο μερίδες είναι η ομπρέλα μας, είναι το αλυσικέραμα, θα λέγαμε, της γης που μας προφυλάει από την πτώση μετεωριτών. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι δύο πλανήτες ή αν η γη μας ήταν προς τα έξω και οι πλανήτες προς τα μέσα, τότε δεν ξαναπαιδεύει η ζωή στη γη. Είναι και αυτό τυχαίο. Να, ένας τέτοιος που προβλέπετε, αυτός είναι ο μετεωρίτης που πέφτει με ταχύτητα. Και αυτό είναι μια μορφή μετεωριτών. Πώς έγιναν αυτές όλες τις συμπτώσεις? Φαίνεται ότι όλα αυτά, το συμπέρασμα που βγαίνει, είναι μια μεγάλη προετοιμασία που έγινε, ούτως ώστε κάποια στιγμή η γη μας να φιλοξενήσει το θαυμαστό φαινόμενο που λέγεται ζωή. Όλες αυτές οι συμπτώσεις που σας είπα προηγουμένως είχαν προσχεδιαστεί για να ευνοήσουν κάποια στιγμή την ύπαρξη της ζωής. Και κυρίως για να γίνει η γη μας ένα παράδειγμα στο οποίο θα επιτύχει ο μεγάλος βασιλιάς, ο άνθρωπος, κορονοϊό της δημιουργίας. Ο θαυμαστός κόσμος των ατόμων, των μορίων, των στοιχειωτών σωματιδίων, εδώ δεν θα επιμείνουμε πολύ. Βλέπουμε μόνο ένα άτομο εδώ, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Ο πυρήνας και τα ηλεκτρόνια γύρω-γύρω που γυρίζουνε, τα μάθαμε στο σχολείο. Αυτό είναι το άτομο. Εδώ είναι υποατομικά σωματιδιά. Είναι τα λεγόμενα quarks, αν έχει κάποιος. Εδώ είναι στις δύο σωματιδιοδίσεις, προγραμμένες. Και εδώ πάμε λίγο στο θαυμαστό κόσμο της ζωής, δεν είναι αλλιώς γνωστό γιατί πέρασε η ώρα. Η μονάδα της ζωής είναι το κύτταρο. Να έχετε ακούσει για τα κύτταρα, που είναι η λειτουργική και δομική μονάδα της ζωής. Και μόνο η μεμβράνη του κυττάρου είναι θαυμαστή και μόνο αυτή δείχνει πόσο σωστά είναι κατασκευασμένα όλα γύρω μας. Και τα οργανίδια που υπάρχουν μέσα, αυτό είναι τα λεγόμενα μυτοχόνδρια, υπάρχουν τα ριβοσώματα, άλλα σωματίδια, μικροσωματίδια, τα οποία όλα εξυπηρετούν κάποιο σπουδαίο σκοπό. Εδώ είναι μια φωτογραφία από μικροσκόπιο, κανονικό οπτικό μικροσκόπιο, και εδώ από κάτω είναι με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Βλέπετε, είναι συνεχίζει με μεγάλη. Μέσα στο κύτταρο υπάρχει αυτό το σπουδαίο, μια σπουδαία χημική ένωση, η πολύπλοκη, το DNA, κάτι ακούσει για το DNA. Αυτό είναι μια παράσταση, ένα παράσταση του DNA, μια εξομοίωση. Εδώ πάνω σε αυτό το DNA, θα πω σε δύο λόγια μόνο, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι. Εδώ είναι κωδικοποιημένες όλες οι πληροφορίες για την ταυτότητά μας. Και την φυσική μας ταυτότητα, αλλά και η γενικότερη ψυχοσωματική μας ύπαρξη. Εδώ σε αυτό το DNA, το οποίο παρακαλώ δημιουργείται από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως του ανθρώπου. Από την πρώτη ώρα που γίνεται η μονιμοποίηση και υπάρχει η ζωή, από εκείνη τη στιγμή υπάρχει ο γονότυπός μας. Δηλαδή από εκείνη τη στιγμή πάνω στο DNA είναι γραμμένο. Τι, πόσο ύψος θα πάρω, τι χρώμα θα έχουν τα μάτια μου, πώς θα είναι τα αυτιά μου, πώς θα είναι τα δαχτυλά μου, πώς θα είναι η μύτη μου, πότε θα μέσουν τα μαλλιά μου, πότε θα σπίσουν τα μαλλιά μου. Όλες οι ιδιότητες, αλλά και οι αρρώστιοι που θα περάσουν κάποια στιγμή, είναι όλες γραμμένες πάνω σε αυτό το DNA. Έτσι. Και βλέπετε πόσο πολύ υλοποιείται. Τι να πούμε τώρα για τον θαυμαστό κόσμο των φυτών, των λουλουδιών, των δασών, των δέντρων, και τον θαυμαστό κόσμο των ψαριών, ποικιλία, τεράστια ποικιλία, ζώα μεγάλα, μεγάλο που λέγεται ο ψαρμός. Τι να πούμε για τον θαυμαστό κόσμο των πουλιών, και εδώ υπάρχει τόση, δεν είναι ένα και δύο ή τρία δέντρα πουλιών, είναι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες. Με το κάθε ένα να διαφέρει από το άλλο. Και των ζώων και ιδίως των τροπικών ζώων. Για τη μέλισσα έχουν γραφτεί βιβλία ολόκληρα. Το πρώτο φλάσμα το οποίο απασχόλησε τον άνθρωπο είναι ο ίδιος άνθρωπος. Μετά τον άνθρωπο, το πιο πολυμελετημένο ζώο είναι η μέλισσα. Μόνο ένα σας λέω ότι η κυλίθρα της μέλισσας τι σχήμα έχει. Τι σχήμα έχει, ξέρουμε έτσι, το ξέρουμε, ναι. Να το πέρα. Αυτό το εξάγωνο το λέει ο Αριστοτέλης μέσα σε 300 χρόνια πρώτης του.
Όταν τα λεπτά το κάνει και σήμερα σε εξάγωνο. Ξέρετε, το εξάγωνο υπάρχουν μόνο τρία σχήματα τα οποία αρμόζουν ένα σχήμα να βάλει. Το ένα είναι το τρίγωνο, το εσόπλευρο το τρίγωνο, το άλλο είναι το τετράγωνο και το άλλο είναι το εξάγωνο. Και τα τρία αυτά σχήματα είναι καλά. Γιατί ενώνονται μεταξύ του και δεν αφήνουν κενά. Αν βάλει ένα πεντάγωνο, ένα πεντάγωνο και τα βάλει στη σειρά να τι φτιάξει, αφήσουν κενά μεταξύ του. Μόνο το τρίγωνο, το τετράγωνο και το εξάγωνο είναι τα τρία σχήματα τα οποία εφαρμόζουν και εφάρμονται ακριβώς. Λοιπόν, από τα τρία σχήματα